Πάμε με ιδιότητα για τον Τάσο. Γιουθήκας Κώστας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Με την αξιοποίηση του Τρόικα από το Μαγαζού, αποδίδουμε στην Δημοτική Θεσσαλονίκη ένα κομμάτι από τη σύγχρονη της ιστορίας. Ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, πραγματικά ήταν μια εστία ρήπανσης για όλη αυτή την περιοχή. Σήμερα λοιπόν το καθαρίζουμε, θα ανακαινιστεί πλήρως, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα εδώ σε αυτόν τον χώρο του ισοδηλίου να στεγαστούν πρότυπα και εργαστήρια για την πρακτική άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Δηλαδή, όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, όπως η μηχανική, η αυτοκλόγη, οι συνδυαστές εγκαταστάσεων, οι χειριστές μηχανημάτων, κλάδοι, τεχνητές και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία θα διοδοτούνται από την περιφέρεια, θα έχουν ένα σύγχρονο χώρο στον οποίο θα μπορούν να δίνουν πρακτικές εξετάσεις. Είναι ένα μοναδικό εργαστήριο που θα δημιουργήσουμε, μοναδικό και πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Άρα αυτό το κτίριο θα πάρει ζωή, θα πάρει πάλι ανάσα και φυσικά θα επαναταχθεί μέσα στον αστικό ιστό. Υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει καθαριστεί όλο το καπνομάγαζο. Υπολογίζουμε ότι θα απομακρυνθούν περισσότερα από 8.000 κυβικά μη επικίνδυνων αποβλήτων. Στη συνέχεια θα θωρακιστεί ο χώρος για να μην έρχονται μέσα περίοικοι ή άλλα παράγωγα στοιχεία, τα οποία δυστυχώς έχουν καταστρέψει και έχουν κλέψει πάρα πολλά υλικά από το κτίριο αυτό. Και συνέχεια θα ανακαινιστεί για να δημιουργήσουν αυτούς τους χώρους. Φυσικά, ο επόμενος στόχος είναι αυτό το κτίριο να γίνει και επισκέψιμο, ακόμη και για μαθητές τεχνικών ηλικίων, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τα τεχνικά επαγγέλματα.